Τακουνάκι για το Βιερίνια. Την πέρασε τη σέντρα κοντά στον Ανέστη που μαζεύει εύκολα. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας στο μάτς. Η ΑΕΚ έχει απειλήσει μόνο με το φάουλ του Γκάλλο στο δεύτερο ημίχρονο στο 53. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μία μικρή διακοπή γιατί έχει ενοχλήσει Σοβράνιες. Ενοχλήσει εδώ και αρκετή ώρα να πούμε. Είπαμε και νωρίτερα ότι κάνει διατάσεις από νωρίς το μάτς ο Βόσνιος. Παρεπτόντως να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ που έπαιξε την Πέμπτη βγάζει αυτό το παιχνίδι παίζοντας με παίχτη λιγότερο από το 8 και έχει κάνει μόνο 2 αλλαγές. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν επέστρεψαν την μπάλα στην ΑΕΚ και κάνουν επίθεση.